θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν αυτά που δοκίμασε ο Πάο και δικά του τραυματισμού του Βαρέλα τα έχει ξαναδουλέψει. Και δεύτερον, αν ήταν εν τέλει μεγάλο ρίσκο να παίξω δύο παίκτες που ήταν στο όριο καρτών, ενώ μηδενίζουν οι κάρτες στα play-off, αλλά δεν χάνονται τιμωρίες. Και έτσι και ο Ίγκρασον και ο Αγκούστο έχουν τιμωρίες στα play-off. Sim, mas nós temos que jogar, sobretudo na defesa, com os melhores. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, μπορεί να ήταν λίγο, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα, θεωρώ, κυρίως στην άμυνα, στην αμυντική μας γραμμή, θεωρώ ότι πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. E nós sabemos, todos nós que estamos aqui no clube, sabemos que assumimos determinados riscos e, portanto, temos que os assumir todos. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλοι όσοι δουλεύουμε μέσα στον σύλλογο, ότι πρέπει να τρέξουμε, να πάρουμε κάποια ρίσκα. Αυτό κάναμε και σήμερα. Em relação à alteração que me fez, se nós já tínhamos treinado isso para precaver uma situação destas, sim, já tínhamos treinado. Και όσον αφορά το πρώτο σκέλος ερώτηση, ναι, είχαμε προπονηθεί σε αυτές τις αλλαγές οι οποίες γίνανε αρκετό καιρό. Ο Πάοκ μπαίνει στα play-off με μια διαφορά 7 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Αυτό που θέλω να το ρωτήσω είναι τι τον κάνει αισιόδοξο, δηλαδή δεν έχει χάσει την πίστη του στην ομάδα. Και δεν αφορά το μείον 7, αλλά αφορά την εικόνα της ομάδας. Sim, temos que assumir. A nossa performance individual e coletiva baixou. Ναι, αυτό είναι κάτι ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι αλήθεια ότι και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό επίπεδο η απόδοση της ομάδας έχει πέσει. E a grande diferença que se nota após esta primeira fase, no final desta primeira volta, é a consistência. Και τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος πλέον της κανονικής αγωνιστικής περίοδου και θα μπούμε στα play-off, αυτό που μας λείπει είναι η συνέπεια και η σταθερότητα στην απόδοσή μας. Ο Ολυμπιακός έχει sido consistente e nós não. Ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει καταφέρει να είναι σταθερός και συνεπής στην απόδοσή του και εμείς δυστυχώς όχι. Μια συνέχεια. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό κατά την άποψή του? A verdade é esta. Fomos nós que nos metemos nesta fase, temos que ser nós que temos que sair dela. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Είμαστε εμείς οι ίδιοι αυτοί που φέραμε το σύλλογο σε αυτή την κατάσταση και εμείς οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να ξαναφέρουμε το σύλλογο εκεί που θέλουμε. Την Τετάρτη είναι ο πρώτος ημιτελικός κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός Ευρώπης, είναι με την πλάτη σε τέχος στο πρωτάθλημα. Εάν αυτό το παιχνίδι αποκτά λίγο χαρακτήρα τελικού, γιατί ένα ενδεχόμενο ολυμπιακό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη. Ο πίεζο, ο σορτέο foi o que foi, nós o peso e a responsabilidade exatamente a mesma. Για μένα δεν έχει ούτε μεγαλώσει ούτε μικρύνει το βάρο ή ευθύνη που έχουμε σε αυτόν τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Σε σχέση με το όταν έγινε δηλαδή, η κλήρωση. Nós sabemos que não estamos num bom momento e temos que o assumir. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αντιδράσουμε. Mas temos que ser nós a sair deles também. Και πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα βρούμε τα εφόδια και τα αποθέματα για να βγάλουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στον αγώνα της Τετάρτης. É ver os jogadores dentro do plantel que estão disponíveis para nos ajudar já no próximo jogo, ver os jogadores que temos. Que estão com lesões, os que não estão, os que recuperaram, quem podemos contar para o próximo jogo e fazer a melhor equipa para lutar pela passagem à final da taça. Πρέπει λοιπόν να δούμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, ποιοι είναι στη διάθεσή μας, ποιοι δεν είναι λόγω τραυματισμών και από αυτούς να βγάλουμε την καλύτερη δυνατή εντεκάδα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον πρώτο ημιτελικό. Σε σύνολο, στο πρωτάθλημα πάω και σε ένα τέρμι. O único que eu posso dizer é que vamos lutar até o fim. Το μοναδικό που μπορώ να σας πω και να συγκινηθώ είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. É verdade que as coisas não estão bem neste momento, mas eu acredito que elas vão melhorar. Πράγματι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, ωστόσο πραγματικά πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε. Agora eu acho que somos todos inteligentes e vemos todos futebol e podemos nós tirar uma conclusão. É precipitada agora, mas acho que não. Que nesta primeira amostra acho que somos todos inteligentes e podemos tirar uma conclusão. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι, όλοι καταλαβαίνουμε από το ποδόσφαιρο και θα έλεγα να μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα και να περιμένουμε μέχρι το τέλος. Agora esta é a nossa equipa, com esta equipa que temos, é com este treinador que temos e é com eles que vamos lutar até ao fim. Αυτή είναι η ομάδα που έχουμε, αυτοί είναι οι παίκτες που έχουμε και αυτός είναι ο προπονητής που έχουμε και με αυτούς θα το κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Είναι προς τιμή του που τόση ώρα που μιλάει δεν επικαλέστηκε την τελευταία φάση του αγώνα που πήγε στο βάρο διαιτητής. Και γενικώς δεν μιλάει για διαιτησία. Θέλω όμως να το ρωτήσω γιατί είναι φάση που έτσι και εδώ πέραν μάλλον ο Πάοκ παίρνει τους βαθμούς.
Uma coisa que só muda quando eu ganho e quando eu perco. É a minha cara. É alguma coisa? Não, não. Só há uma coisa que muda quando eu ganho ou perco. É a minha cara. Το μοναδικό πράγμα που αλλάζει εάν χάνω ή αν κερδίζω είναι η διάθεσή μου. Portanto, se eu não falei até agora do árbitro, eu não vou falar do árbitro. Εάν δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα για διαιτησία, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά, δεν θα το κάνω ούτε και τώρα. O que eu posso dizer é que criamos oportunidades e a última oportunidade com a bola a passar em frente à baliza, a bola, e nós temos que fazer gol aí. Αυτό που μπορώ απλώς να σας πω και δεν έχει να κάνει με το διαιτητή είναι το γεγονός ότι ακόμα και έτσι, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, την όχι τόσο καλή κατάσταση που βρισκόμαστε, στο τέλος το κυνηγήσαμε, το παλέψαμε μέχρι τέλους, δημιουργήσαμε μια τουλάχιστον πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία και δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ που θέλαμε. Nos 12 remates que fizeste na segunda parte, se não consegues no último terço, temos que conseguir fazer aí que nós temos. Δυστυχώς, αυτό είναι, θεωρώ αυτό που ένα από τα πράγματα που μας λείπει, στο τελευταίο 1 τρίτο να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Διότι είδαμε, παράδειγμα, χάρη στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα έκανε 12 τελικές προσπάθειες. Ωστόσο, από καθαρές ευκαιρίες, δυστυχώς δυσκολεύτηκε να τις δημιουργήσει. E uma coisa é um facto. Se nós compararmos os gols sofridos da nossa equipa e do nosso adversário, é uma diferença muito grande. E não, para quem quer ser campeão, não pode. Και εκτός αυτού, γεγονός είναι ότι αν κοιτάξουμε τα γκολ τα οποία έχει δεχτεί η ομάδα μας και τα γκολ που έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε σίγουρα, αν θες να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να βελτιωθείς πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι. Essa é a grande diferença que existe. Αυτή είναι για μένα η πιο μεγάλη διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στα γκολ τα οποία έχει δεχτεί η κάθε ομάδα. Είναι η consistência do jogo. Και κατ' επέκταση και στη συνέπεια του παιχνιδιού. Esta é a verdade. Και στη σταθερότητα. A minha verdade. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου η άποψη. Στο πάγο υπήρχαν σήμερα δύο δεξιού που στο φιλετή ο Μάτος και ο Ροντρίγκο. Δεν υπήρχε κάποιο στόπερ και ένα που χρειάζεται να παίξει στόπερ. Τα παιδιά αυτά δεν είναι ικανά σε αυτό το επίπεδο να σταθούν. Vocês querem comparar os nossos centrais com os centrais do Olympiacos? Θέλετε να πούμε σύγκριση για τους δικούς μας στόπερ με τους στόπερ του Ολυμπιακού, παραδείγματος χάρη. As opções, não estou a falar da qualidade das opções. Για τις επιλογές που υπάρχουν. Nós temos que a cada jogo jogar com os melhores. Εμείς θεωρώ, τουλάχιστον εγώ, ότι σε κάθε αγώνα πρέπει να παίζουμε με τους καλύτερους. É isso que nós vamos fazer a cada jogo, jogar com os melhores. Και αυτό θα κάνουμε, αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Não tínhamos nenhum no banco, tínhamos esta opção que tínhamos treinado. Δεν είχαμε κάποιους στον πάγκο, κάποιο καθαρό στόπερ. Είχαμε κάποιους οι οποίους έχουν δοκιμαστεί σποραδικά σε αυτή τη θέση. Gostava muito de ter mais uma opção que é o Crespo, mas está lesionado. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε και την επιλογή του Crespo, ο οποίος δυστυχώς είναι τραυματίας. Gostava muito de ter o Jabá, mas não temos. Και το Jabá επίσης, ο οποίος και αυτός είναι τραυματίας, εδώ και πολύ καιρό. Portanto, esta é a nossa equipe. Ωστόσο, αυτή είναι η ομάδα μας, αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουμε αυτή τη στιγμή. Και εμείς θέλουμε κυρίως το φιν, porque agora não dá para contratar ninguém. Και με αυτούς θα πάμε μέχρι τέλους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να φέρουμε για κανένα αυτή τη στιγμή. Nós sabíamos que a passar o janeiro com estes dois jogadores a jogar constantemente, porque são os nossos melhores, é difícil aguentar este ritmo de jogos, pom, 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 sem, e eles foram se portando muito bem. Espero que não seja nada de grave, mas em dois dias, uma situação muscular, recuperar, difícil, mas vamos ver. Το ξέραμε από την στιγμή που τον Ιανουάριο μείναμε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και έπρεπε να παίξουν αυτοί γιατί είναι οι καλύτεροι. Πιθανόν να είχαμε κάποια προβλήματα, κάποιο θέμα. Δυστυχώς αυτό συνέβη σήμερα. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε κάποια εκτίμηση αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να την μοιραστούμε μαζί σας. Ωστόσο, από τη στιγμή που κατά φαινόμενα είναι ένα μυϊκό πρόβλημα, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να είναι στη διάθεσή μας για τον αγώνα της Τετάρτης. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα ενημερωθείτε για το τι ακριβώς έχει ποδοσφαιριστής. Κόουτς, λένε ότι στην αλυσίδα υπάρχει μια ομάδα, ξεκινά την διοίκηση, πρόεδρος, προπονητής, αποδυτήρια. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος αδύναμος κρίκος, εννοώ δηλαδή φοβάται μήπως τα αποδυτήρια δεν είναι αυτά τα οποία θέλει, εμπνέονται μεταξύ τους, είναι ο ένας για τον άλλο. Eu vou dizer aquilo que eu sinto. Às vezes no futebol custa-nos admitir. Εγώ θα πω αυτό το οποίο, θα πω αυτό το οποίο νιώθω. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές μας κοστίζει πάρα πολύ να το παραδεχτούμε. Και neste momento o nosso rival é melhor que nós. Ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος μας είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. E não arranjar desculpas dentro. Και δεν μου αρέσει και ούτε θέλω και ούτε θα το κάνω αυτό να δημιουργώ, να προσπαθώ μάλλον να δικαιολογηθώ. Προσπαθώντας να βρω θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας. Να andar a escrever que o balneário está partido é mentira. Δηλαδή να πάμε και να γράφουμε ότι τα αποδυτήρια δεν είναι ενωμένα, ότι οι παίχτες δεν μπορούν να κάνουν
έναν τον άλλον. Όχι, αυτή τη στιγμή ο αντίπαλός μας είναι καλύτερος. Πρέπει να έχουμε, θεωρώ εγώ, το κουράγιο να το παραδεχτούμε αυτό, γιατί μόνο αν το κάνουμε έτσι μπορούμε να παλέψουμε για να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Όσο και να μας κοστίζει, γιατί πραγματικά μας κοστίζει πάρα πολύ, γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά ο αντίπαλος, παιχνίδι με το παιχνίδι, έχει δείξει ότι είναι καλύτερος. Δεν νομίζω δηλαδή να πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε προβλήματα εσωτερικά ή να βρίσκουμε προβλήματα στο εσωτερικό της ομάδας. Ενώ μπορούμε πολύ απλά να κοιτάξουμε την αλήθεια και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αντίπαλος μας είναι καλύτερος. Παρά να προσπαθούμε να βρίσκουμε δικαιολογίες του στυλ έπρεπε να παίξει εκείνος ή ο άλλος, ή ο προπονητής, οι επιλογές, το ένα και το άλλο. Αλλά σίγουρα, και το ξεκαθαρίζω αυτό, πρέπει και εμείς από τη δικιά μας πλευρά, όλοι μας, να κάνουμε πολύ πολύ καλύτερα από αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα.